Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το κριτικό ντέρμπι για την 22η αγωνιστική της Τρίτης Εθνικής ανάμεσα στον ΑΟΑΝ και τον ΠΟΑ, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0. Στο πρώτο μέρος ο μεγάλος νικητής ήταν ο Αέρας, καθώς έκανε πάρα πολύ δύσκολες τις προσπάθειες των δύο ομάδων, με αποτέλεσμα να δούμε μόλις μια καλή στιγμή μια κεφαλιά του Σέκα στο 36 που μπλόκαρε ο Καβουσάκης. Ο ΠΟΑ είχε μια σπουδαία ευκαιρία στο 45 όταν ο Νίκταρης γύρισε για τον Παχή εντός περιοχής, όμως και εκείνος έψαξε με γύρισμα κάποιο συμπαίκτη του, με τους αμυντικούς του ΑΟΑΝ να διώχνουν λίγο πριν την γραμμή. Στην επανάληψη ο ΠΟΑ μπήκε πιο δυνατά στο επιθετικό κομμάτι και απείλησε αρχικά με τον Νίκταρη από εκτέλεση φάουλ στο 51, ενώ έχασε και μεγάλη ευκαιρία στο 65 με τον Αργκιλέση να κάνει το πλασέ εντός περιοχής και τον Γιαγκιόζη να διώχνει σωτήρια για τον ΑΟΑΝ. Στο 75 ο ΑΟΑΝ κέρδισε έμεσο με τον Σέρκα να το εκτελεί συρτά στο Τζανάι, εκείνος έκανε το σουτ με την μπάλα να βρίσκει σε σώμα αμυνόμενου και να καταλήγει στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Στο 84 η ομάδα του Αγίου Νικολάου άγγιξε τον γκολ με τον Σέρκα να κάνει το σουτ από το ημικύκλιο της περιοχής και τον Καβουσάκη να αποκρούει δύσκολα διατηρώντας το 0. Μέχρι και το τέλος δεν έγινε κάποια άλλη φάση, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται από έναν βαθμό. Εγώ θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να μιλήσω καθόλου σήμερα για ποδόσφαιρο. Να πούμε για ποδόσφαιρο. Τι. Αυτός ο αγωνιστικός χώρος δεν φτάνει ότι δεν επιτρέπει στις ομάδες να παίξουν ποδόσφαιρο. Είναι και επικίνδυνος για τη σωματική ακυρότητα των παιδιών. Δεν το λέω για να ακουστεί σαν δικαιολογία, αλλά αυτό το πράγμα που έχει δημιουργηθεί εδώ είναι απαράδεκτο. Δεν ξέρω ποιος φταίει, δεν ξέρω ποιος δεν φταίει. Εγώ βλέπω ένα γήπεδο το οποίο είναι επικίνδυνο για τα παιδιά. Επικίνδυνο. Μπαίνουν μέσα και δύο ομάδες, προσπαθήσανε, πήγε το παιχνίδι στη δύναμη. Δημιουργήσαμε κάποιες ευκαιρίες από δεύτερες μπάλες στην ουσία. Δεν καταφέραμε να βάλουμε κάποιο γκολ. Θεωρώ ότι κάναμε παραπάνω ευκαιρίες από τον αντίπαλο, δεν απειληθήκαμε εκτός μιας φάσης νομίζω. Αλλά σας ξαναλέω ότι το ποδόσφαιρο έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Βασικά ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι λόγω του αγωνιστικού χώρου, αλλά και του αέρα. Και στις δύο ομάδες υπάρχουν ποιοτικοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν να αποδώσουν όμορφο ποδόσφαιρο. Αλλά δυστυχώς δεν τους άφησαν αυτά που προείπα: ο χώρος, ο αγωνιστικός και ο αέρας. Ήταν ένα παιχνίδι πολύ δυνατό, με μονομαχίες, καθαρό. Χωρίς αψιμαχίες και νομίζω ότι θα κρινόταν στον γκολ. Εμείς είχαμε μια καταπληκτική ευκαιρία να μπορέσουμε να κάνουμε γκολ, το οποίο δεν καταφέραμε. Νομίζω ότι στο σύνολο έχουμε σταθεί πάρα πολύ καλά μέσα στο γήπεδο. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να πετύχουμε τον γκολ σε κάποιες από τις στιγμές που δημιουργήσαμε και έτσι ήρθε το 0-0. Ξέραμε όλη τη βδομάδα ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε ένα καλό αντίπαλο που ήθελε το παιχνίδι. Εμείς προερχόμασταν από 2-3 αρνητικά αποτελέσματα. Προσπαθήσαμε να ακολουθήσουμε το πλάνο του προπονητή. Δυστυχώς ο αγωνιστικός χώρος και ο αέρας δεν βοήθησε. Επικράτησαν οι μονομαχίες οι ατομικές και πιστεύω ήρθε δίκαια αυτό το αποτέλεσμα.